Το Μέξικο είναι ένας ιδιαίτερος αγώνας, σκληρός, γρήγορος, σε σαφρό έδαφος, ανάμεσα σε βράχους. Αυτό στήχησε στο λάπι το τρομακτικό ατύχημα που είχε στην πρώτη δική του Σαββάτου. Χτύπησε σε μία κολόνη ηλεκτρικού ρεύματο, την έκοψε, αυτή έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που πήρε φωτιά. Ευτυχώ το πλήρωμα δεν έπαθε τίποτα. Έτσι, ο Οζιέ είναι μόνο εμπρό να οδεύει προ την 7η νίκη ρεκόρ που έχει θα έχει στο Μέξικο. Χρησιμοποιεί μάλιστα σκληρή γόμα ελαστικών που του δίνει μια σιγουριά απέναντι σε κλαταρίσματα και προοριφορά. Πίσω του είναι ο Evans επίσης με το Γιώτα Γιάρης που σίγουρα δεν μπορεί να απειλήσει το γυραιό γάλο. Αντίθετα προσπαθεί να σιγουρέψει τη δεύτερη θέση απέναντι στον Νουβίλ που ξεκίνησε επίθεση και αρχίζει να κερδίζει ειδικέ. Το ίδιο κάνει και ο Ροβάν από την τέταρτη θέση. Με τον Τάνακ εκτό και τον ΟΣΓΕ να ακολουθεί περιορισμένο πρόγραμμα, ο πρωταθλητή του 2022 νιώθει ικανοποιημένο να τερματίσει εκεί και να μαζέψει βαθμού. Σε πορεία τερματισμού και ο Σόρντο που δεν ρισκάρει αναζητώντα του βαθμού για τον εαυτό του, και τη Χιουντάι που την έχει προβληματίσει το 1-2-4 τη Toyota. Στη ράλη 2, ο Κριν Smith με το Σκόντα είναι μπρο, με τον φορμό με το Fiesta να ακολουθεί 32 δευτερόλεπτα πιο πίσω και το Lindholm να απέχει άλλα έξι. Ο φορμό μάλιστα είχε μία στιγμή, τη στιγμή του, που γλίτωσε για λίγο από το να καταστρέψει ολοκληρωτικά το Φιέστα. Ο Σερβερίδης παρόλα τα προβλήματα συνεχίζει στον άγνωστο σε αυτόν αγώνα από την 26η θέση.